Τότε είπε και γεννήθηκεν η θάλασσα και είδα και θαύμασα και στη μέση της έσπηρε κόσμους μικρούς κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Φτενό στα πόδια σου το χώμα για να μην έχεις που να απλώσεις ρίζα και να τραβάς του βάθους όλο ένα και πλατείς επάνω ο ουρανός για να διαβάζεις μόνο σου την απεραντοσύνη. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Και διαχώρισε ο Θεός ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Και είπεν ο Θεός να γεννηθεί στερέωμα ανάμεσα στα ύδατα και να ξεχωρίσει. Και έτσι έγινε. Η Πάτμος, αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας, άνοιξης καιρό, Πάσχα. Ονειρευτήκαμε να γιορτάσουμε την Ανάσταση στο νησί της Αποκάλυψης. Αναζητούσαμε το λευκό των ασβεστομένων τείχων εκεί που συναντιέται το γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας. Την ελπίδα ως τα δάκρυα, τη χαρά ως την άκρα απόγνωση, όπως διαβάζουμε στον Ελίτη. Δίχως άλλη σκέψη, με την αποκάλυψη του Ιωάννη, με το άξιον εστί του Ελίτη, μαζί με τη Ρέα Φρατζή του Βακαλόπουλου, ανεβήκαμε στο καράβι για την Πάτμο. Φτάσαμε μετά τα μεσάνυχτα. Η σκάλα ξύπνησε για να υποδεχτεί τους ταξιδιώτες που το πλοίο, σαν το θηρίο του Ιώνα, ξεβράζει στο λιμάνι. Γρήγορα, όλο το πλήθος και το βούητο του λιμανιού χωνεύτηκε στα σοκάκια της χώρας. Η νύχτα και η ησυχία κρατούν για λίγο ακόμα τα σκύπτρα τους και εμείς νιώθουμε σαν να βρεθήκαμε στις απαρχές του κόσμου, στην αρχή της ιστορίας. Είναι μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης. Οι καπάνες καλούν τον κόσμο στην πλατεία της χώρας, όπου θα γίνει το θρησκευτικό δρόμενο του Ιερού Νυπτήρα, βασισμένο στα κείμενα των Ευαγγελίων.
βυζαντινό αυτό έθιμο γίνονταν άλλοτε στην Κωνσταντινούπολη και μεταφέρθηκε στην Πάτμο στις αρχές του 17ου αιώνα. Σηκώνεται από το δείπνο και βγάζει το ημάτιό του και παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται. Έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Φτάνει και στον Πέτρο και εκείνος του λέει «Εσύ Κύριε θα μου πλύνεις τα πόδια». Ο Ιησούς του απάντησε «Αν δεν σε πλύνω, δεν έχεις θέση κοντά μου». Η αναπαράσταση του νηπτήρα, πρώιμο μεσαιωνικό δρόμενο, αποτελούσε μέρος ενός μεγαλυτέρου συνόλου δρομένων, καθώς παρασταίνονταν και άλλες θρησκευτικές σκηνές. Τον αυτόν λόγαν υπόν. Ο Εμμανουήλ Ξάνθος, η ψυχή της φιλικής εταιρείας, γαλήνιος και ελεύθερος πλέον, καμάρωνε το νησί του. Λέγει τότε στον Πέτρο ο μαθητής «Ο Κύριος είναι». Μόλις άκουσε ο Σίμων Πέτρος ότι ο Κύριος είναι, ζώστηκε το ρούχο του γιατί ήτανε γυμνός και ρίχτηκε στη θάλασσα. Και οι άλλοι μαθητές ήρθαν με το καΐκι σέρνοντας τα δίχτυα με τα ψάρια. Η Πάτμος είναι γεμάτη εκκλησίες και καθίσματα, όπως λέγονται τα μικρά ασκητήρια, σαν το κάθισμα της Παναγίας της Κουμάνας που ίδρυσε ο Άγιος Μακάριος Κορίνθου, εκδότης μαζί με τον Άγιο Νικόδημο της Φιλοκαλίας. Μετά την εκδίωξή του από την Κόρινθο, λόγω των γεγονότων κατά το κίνημα των Κολυβάδων, βρήκε κι αυτός καταφύγιο στην Πάτμο, στο οροπέδιο της Κουμάνας. Τόπων άνυδρων δε, πάντι και ακαλλιέργητων. Ο Άγιος Μακάριος μετέτρεψε τον έρημο τόπο σε έναν μικρό παράδεισο και οι μοναχές είναι πρόθυμες να προσφέρουν φιλοξενία στον περαστικό επισκέπτη. Η Παναγία, η πάντων χαρά, όπως την ονομάζει η εικόνα της στο εικονοστάσι, είναι η προστάτηδα της μονής. Κατά κει που δεν έσωνε κανείς να δει, με τα χέρια εμπρός του, σκύβοντας, τα μεγάλα ετοίμασε, κενά στη γη, και στο σώμα του ανθρώπου, το κενό του θανάτου, για το βρέφος το ερχόμενο. Ο ποιητής των εφών και των κυμάτων κοιμάται μέσα μου και οι γυναίκες τη μαύρη σκιά τους επάνω στον άχραντο ασβέστη φορούν. Μαζί τους κι εγώ το χέρι κοινό
ποιητής των νεφών και των κυμάτων. Ο Χρήστος Βακαλόπουλος, ασκητευόμενος και αυτός στην Πάτμο, θα λάτρευε τη σκηνή. Ξημερώνοντας η Μεγάλη Παρασκευή, ακολουθήσαμε τους νέους του χωριού που βγήκαν για να κλέψουν από τους μπαξέδες τα λουλούδια του επιταφείου. Σε τον αναβαλόμενον το φως ως περιμάτιον. Τα γυναικεία χέρια θα στολίσουν με στοργή το νεκρό σώμα του Ιησού και οι λεμονανθοί που μαζέψαμε κρυφά θα δώσουν το πιο θεσπέσιο άρωμά τους καρφωμένοι πάνω στον επιτάφιο. Έξω από το μοναστήρι ξετυλίγεται το λαϊκό Πάσχα. Η Πάτμος ήταν βυθισμένη στη θάλασσα κάποτε. Ο Ποσειδώνας και ο Απόλλωνας την ανέσυραν, λέει, για χάρη της Άρτεμις. Ξεπροβάλλει και σήμερα, πάνω από τη θάλασσα, περίτεχνη, σαν γυναικείο σκουλαρίκι, γεμάτη με συστάδες από άγωνα βράχια, σπηλιές και χορταριασμένους λόφους. Στο δρόμο για τη χώρα σταθήκαμε στο σπήλαιο της Αποκάλυψης, τον ομφαλό του νησιού. Πρέπει να κατέβεις αρκετά σκαλιά για να βρεθείς στο χώρο της Αποκάλυψης του Θεού. Σήμερα εδώ γίνεται το ευχέλαιο και οι προσκυνητές περιμένουν να αγιαστούν με το λάδι για τη γιατριά της ψυχής και του σώματος. Η αγάπη μακροθυμή χριστεύεται, η αγάπη ουζηλή, η αγάπη ουπερπερεύεται, ου πίση ούτε ου κασχημονή, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χέρι επί τη αδικία, συγχαίρεται τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Μέσα στους αιώνες το νησί έσωσε πολλούς κυνηγημένους από τη φωτιά της Ασίας. Εδώ βρήκε καταφύγιο τον 10ο αιώνα ο Όσιος Χριστόδουλος, φυγάς από την αραβική κατάκτηση, από το όρος Λάτρος της Μικρασίας. Πάνω στην κορυφή της χώρας, που τότε ήταν έρημη και ακατοίκητη, ο Όσιος Χριστόδουλος έχτισε το μοναστήρι που τα μαυρισμένα τείχη του μοιάζουν με κυβωτό πίστης και σωτηρίας. Το καθολικό της μονής είναι από τα πρώτα οικοδομήματα που έχτισε ο Όσιος πάνω στα ερείπια βασιλικής του 7ου αιώνα προς τιμήν του Θεολόγου. Η αρχαία βασιλική είχε κτιστεί κι αυτή πάνω στα ερείπια του ναού της Άρτεμις της Πατμίας του 4ου αιώνα π.Χ. Και παράδοξων μυστήριων ομερών και παράδοξων μυστήριων.
κατακλείεται εκ την άφησον κλίσας. Του υπεραιωνόβιου μοναστηριού, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Πάτμου ζουν το ιερό δράμα με ιδιαίτερη ένταση. Γύρω τους συμψάλλουν οι αόρατες μορφές των απαιώνων και κοιμημένων. Ο ηγούμενος της Μονής, ο πατήρ Αντύπας, μας είχε δώσει ευλογία να επισκεφθούμε τη βιβλιοθήκη. Τους πρώτους τόμους τους έφερε εδώ ο Όσιος Χριστόδουλος από το Λάτρος. Ήταν ό,τι μπόρεσε να σώσει από την αραβική φωτιά. Το μοναστήρι του έγινε κυβωτός των αρχαίων γραμμάτων και της πατερικής σοφίας. Η εκκλησία κράτησε ζωντανή τη φλόγα της αρχαίας σοφίας, μια παρακαταθήκη για τον υπόδουλο ελληνισμό. Στο σκευοφυλάκιο σώζονται τα βαρύτιμα κοιμήλια, όπως ο πορφυρός μεγαλογράμματος κώδικας του 5ου ή 6ου αιώνα, το χρυσόβουλο του Αλέξιου του Κομνηνού και η ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Νικολάου του 11ου αιώνα. Το βιβλίο του Ιώβ του 1ου αιώνα θεωρείται το παλαιότερο από τα ζωγραφισμένα χειρόγραφα της Ανατολικής Μεσογείου. Περισσότερο όμως, ίσως γιατί είναι Πάσχα, μας συγκίνησε η εικόνα του ελκόμενου Χριστού, που αποδίδεται στον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, τον Γκρέκο. Ανομίες εμίαναν τα χέρια μου, πώς να τα ανοίξω. Κουστοδίες γεμίσανε τα μάτια μου, πού να κοιτάξω. Γη των ανθρώπων, τι να πω. Τα φρικτά σηκώνει η γης και η ψυχή τα φρικτότερα. Καθαρός είμαι απ' άκρη σ' άκρη και στα χέρια του θανάτου άχρηστο σκεύος, και στα νύχια των αγρίκων λία κακή. Γη των ανθρώπων, να φοβούμε τι.
Στη σκάλα, στον επιτάφιο συμμετέχουν όλοι. Ο κόσμος ακολουθεί την περιφορά μέχρι το λιμάνι, όπου συγκεντρώνονται οι επιτάφιοι των εκκλησιών. Ακόμα και ο αέρας νομίζεις ότι είναι διαφορετικός αυτές τις ημέρες στην Πάτμο. Σκορπίζει λιβάνι. Οι καρδιές ανοίγουν απόψε. Μαζί με τους πανηγυριστές του νησιού και η Ρέα Φρατζή από την Κυψέλη, ήρθε να βρει μια θέση ανάμεσα στους άλλους, να προσευχηθεί μαζί τους βλέποντας. Ο Ιωσήφ παρουσιάστηκε στον Πιλάτο και τον παρακαλούσε λέγοντας «Δώσ' μου αυτόν τον ξένο, που από βρέφος έζησε σαν ξένος και οι ομοεθνείς του τον θανατώνουν σαν ξένο. Δώσ' μου αυτόν τον ξένο που ξενίζομαι να βλέπω τον παράξενο θάνατό του. Δώσ' μου αυτόν τον ξένο να τον κρύψω στον τάφο, γιατί αυτός σαν ξένος δεν έχει που την κεφαλήν κλείνει». Η περιφορά του επιταφείου στα δρομάκια της σκάλας αγιάζει την άνοιξη που έρχεται. Δίνει νέα ζωή στους κατοίκους, ευλογεί τα σπίτια και τα μαγαζιά τους. Αρχαία έθιμα πλέκονται πάνω στο σταυρό, όπως η λεμονανθή στο νεκρό σώμα του Ιησού. Και άγωνο νησί έκανε τους πάτιμιους, τους πατινιώτες όπως λέγονται στη λαϊκή γλώσσα, μετανάστες από τη Μινόρκα και τα ιταλικά λιμάνια ως την Ολλανδία, όπως γράφει ο ιστορικός Σπύρος Ασδραχάς. Πολλοί είναι αυτοί που επιστρέφουν κάθε Πάσχα στο νησί τους για να μυρίσουν τον αέρα των λουλουδιών και της θάλασσας. Η χώρα της Πάτμου, χτισμένη γύρω από το μοναστήρι, έχει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, διαμορφωμένη μέσα στο πέρασμα 4 αιώνων από τα χρόνια της Βενετσιάνικης κυριαρχίας. Σε μια συνομιλία της Δύσης με την Ανατολή, έχει διαμορφώσει ένα δικό της πρόσωπο, μοναδικό στον ελληνικό χώρο. Ο αστικός οικισμός της χώρας είναι ο αρχαιότερος σωζόμενος στον ελληνικό χώρο, με ιδιότυπα στοιχεία που συνδυάζουν την επιβλητικότητα του κάστρου με τη χάρη των αστικών σπιτιών. Καθολικό είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες από αξιόλογους τεχνίτες. Οι τοιχογραφίες είναι μεταβυζαντινές, κριτικής τέχνης, καμωμένες περί το 1600. Η ιερή κατάνοιξη μας κυκλώνει μέσα στην άδεια εκκλησία, που οι θόλοι της αντιχούν τις ψαλμωδίες και τις προσευχές των χριστιανών 1000 χρόνια τώρα. Το τάλαντο σημαίνει την αρχή της ακολουθίας για τους μοναχούς και τους προσκυνητές. Ο ήχος του κυκλώνει το νησί σαν προσευχή.
Φορητές εικόνες του τέμπλου ήρθαν από τη Ρωσία, από τη Μοσκοβία εκείνου του καιρού. Ο Χριστός και η Παναγία είναι δωρεά της Αυτοκράτηρας Εκατερίνης από το 1702. Η εικόνα του Αγίου Ιωάννη είναι πιο παλιά, φτιαγμένη το 1697. Το τέμπλο που δεσπόζει στο κέντρο του ναού είναι ξυλόγλυπτο, επιχρυσωμένο και επιχρωματισμένο. Μέσα σε έναν περίτεχνο διάκοσμο από ζώα και φυτά είναι σκαλισμένες παραστάσεις από την Αγία Γραφή. Είναι δωρεά του Μητροπολίτη Σάρδεων Νεκταρίου του Πατμίου. Για την κατασκευή του στα 1820 δούλεψαν επί έναν σχεδόν χρόνο 12 αχιώτες τεχνίτες. Τα έργα αυτά του 18ου αιώνα συνομιλούν με τις μορφές του στίχους, ζωγραφισμένους 2-3 γενιές νωρίτερα. Τα φωτεινά χρώματα και οι μαλακοί φωτισμοί στα πρόσωπα είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του άγνωστου σε εμάς αγιογράφου. Της ζωοδόχου πηγής είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μοναστικό συγκρότημα της Πάτμου και έχει ιδρυθεί στα 1607 από τον Πάτμιο ιερομόναχο Παρθένιο. Στο σκευοφυλάκιο της Μονής φυλάσσονται πολλές παλαιότερες φορητές εικόνες, ακόμα και από τα 1500. Στο καθολικό της Μονής ζωοδόχου πηγής, ο ζωγράφος έχει δώσει με ιδιαίτερη ένταση τα πρόσωπα των αρχαίων ασκητών. Οι σκηνές από το Θείο Πάθος είναι δοσμένες με ιδιαίτερη δραματικότητα με τους χαρακτήρες της κρητικής ζωγραφικής. Η ζωοδόχου πηγής είναι ιδιόρυθμη και λειτουργεί ως σταυροπηγιακή υπό την πνευματική καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η ηγουμένη Καλλινίκη
ακούραστη, προσπαθεί να δώσει στο μοναστήρι κάτι από την παλιά του λάμψη. Ανοίγω το στόμα μου και αναγαλιάζει το πέλαγος. Χαράζω τις φλέβες μου και κοκκινίζουν τα όνειρα. Και τσέρκουλα γίνονται στις γειτονιές των παιδιών και σεντόνια στις κοπέλες που αγρυπνούνε. Πολύτιμα στολίδια, πίνακες, έπιπλα που έχουν έρθει εδώ από όλες τις γωνιές του κόσμου δείχνουν την οικοκυροσύνη των πατινιωτών. Παλιές ζωγραφιές και ασπρόμαυρες φωτογραφίες είναι οι απεώνος και κοιμημένοι, οι μνήμες που κατοικούν το σπίτι. Η ταυτότητά της γράφει Ρέα Φρατζή, ελαφρά ντυμένη. Κάθεται απέναντι από την άσπρη εκκλησία, χιλιάδες χρόνια μετά την Αποκάλυψη, 900 χρόνια από τότε που ο μοναχός Χριστόδουλος έχτισε ένα μοναστήρι εκεί που ήταν ο ναός της Αρτέμιδος. Το σούρουπο έρχεται αργά πάνω στη θάλασσα. Οι λαμπάδες έχουν ανάψει. Το Χριστός Ανέστη θα αντυχήσει σε κάθε πρόσωπο, σε κάθε πέτρα του νησιού. Το βράδυ της Ανάστασης στο μοναστήρι του Οσίου Χριστόδουλου είναι για μας μια αξέχαστη εμπειρία. Την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, το πρωί, και ενώ ήταν ακόμα σκοτεινά, έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή στο μνήμα και βλέπει το λίθο σηκωμένο από το μνήμα. Τρέχει τότε και έρχεται στον Σίμωνα Πέτρο και στον άλλο μαθητή που αγαπούσε ο Ιησούς και τους λέει «Σήκωσαν τον Κύριο από το μνήμα». Και δεν ξέρουμε πού τον έβαλαν. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος και μπήκε μέσα στο μνήμα και βλέπει τα σάβανα πεσμένα κάτω και το σουδάριο που ήταν στο κεφάλι του να μην είναι με τα σάβανα αλλά τυλιγμένο ξεχωριστά. Η χαρά της Ανάστασης σε σκυταλοδρομία έτρεξε από τη χώρα στη σκάλα και από εκεί σε όλο το νησί. Η Πάτμος μέσα στο σκοτεινό πέλαγος εσκύρτησε από το άγγιγμα του φωτός. Την έκρηξη από το Χριστός Ανέστη ακολουθεί και εδώ το παραδοσιακό γλέντι. Το τραπέζι στρωμένο γύρω-γύρω και τα εδέσματα πολλά. Η τράπεζα γέμει. Ο μόσχος πολλής θα αναφωνήσει ακόμα και ο ασκητικότατος Άγιος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Θεός βράδιασε εκείνη την ημέρα, την πρώτη μετά το Σάββατο, εκεί που ήταν μαζεμένοι οι μαθητές με τις πόρτες κλειστές για τον φόβο των Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς και στάθηκε στο μέσον και τους είπε «Ειρήνη ημίν». Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Ήταν η ζωή απάνω του και ήταν η ζωή αυτή το φως των ανθρώπων και το φως το σκοτάδι λάμπει και το σκοτάδι το φως δεν τον νίκησε. Την τρίτη μέρα του Πάσχα όλες οι εικόνες του μοναστηριού μαζί με τα ιερά λείψανα θα βγουν στους δρόμους σε μια μεγάλη λιτανία από το μοναστήρι στο Δημαρχείο της χώρας. Οι κάτοικοι του νησιού, φορτωμένοι τις εικόνες σαν πολύτιμα κοιμήλια, ξεχύνονται στους δρόμους για να ευλογηθούν όλα, ακόμα και οι δρόμοι και τα σπίτια, από το φως της Ανάστασης. Σε μια γωνιά, ανάμεσά τους, γέροντας από τα χρόνια, ο Άγιος της Αγάπης, ο γιος της Βροντής, ο Ιωάννης, που τόσο καλά όλοι εδώ γνωρίζουν από τα μικράτα τους. Μέσα σε αυτό το φως ξετυλίγεται η ζωή τους, τα γεννητούρια, οι πρώτοι έρωτες, οι δυνατές φιλίες, οι γάμοι, οι χαρές, ακόμα και οι λύπες που γίνονται αλαφρότερες σήμερα. Δε θα υπάρχει πια η νύχτα και δε θα χρειάζονται το φως του λίχνου και το φως του ήλιου, γιατί ο Κύριος ο Θεός θα τους φωτίζει και θα βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων. Μέσα στη χώρα της Πάτμου, το αρχαίο χωνεύεται μέσα στο σύγχρονο. Το παλιό ζει μέσα στο σημερινό. Η λαϊκότροπη ζωγραφική με τη ζωντάνια της εξιστορεί επεισόδια από τη ζωή του Αγίου Ιωάννη, όπως τα διασώζει η τοπική παράδοση. Εγώ, ο Ιωάννης, ο αδελφός σας, βρέθηκα στο νησί το λεγόμενο Πάτμος για το Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού. Περίπου 2 χρόνια έμεινε ο Ιωάννης στην Πάτμο και η καρπερή παρουσία του σημάδεψε για πάντα αυτό τον άγωνο τόπο. Θαυμάζουμε τον άγνωστο ζωγράφο των τελευταίων χρόνων της τουρκοκρατίας
που κατάφερε να δώσει με τόση αφηγηματική δυνότητα τις ιστορίες αυτές. Η τόλμη του δικαιώνεται όταν ζωγραφίζει ανάμεσα στις άγιες μορφές και πρόσωπα των ημερών του. Όλοι, παλαιοί και νέοι, έζησαν και ζουν σε έναν τόπο. Συναντιόνται λοιπόν μέσα από τις ιστορίες, μέσα στο χρόνο. Έρχου και βλέπε. Έπειτα είδα και ειδού θυρά ανοιχτή στον ουρανό και η πρώτη φωνή σαν από σάλπιγγα που άκουσα μου λαλούσε λέγοντας «Ανέβα εδώ και θα σου δείξω αυτά που πρέπει να γίνουν έπειτα». Έτσι κι εγώ έλαβα την εξουσία από τον πατέρα μου και θα του δώσω το άστρο το πρωινό. Μέσα στη νύχτα το κατάφωτο πλοίο μας έπαιρνε μακριά από το νησί της Αποκάλυψης. Η Πάτμος μας αποκαλύφθηκε στην Ανάσταση και αυτός που είδε μαρτυρεί, αυτό που είδαμε θα μας λείψει